Μακάρα σωθούν τα δεντράκια, γιατί παλιά δέντρα. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Διαμαντή Θωμά, διευθυντή χειρουργό του Metropolitan Hospital, διδάκτορα του ΕΚΠΑ. Γεια σας κύριε Θωμά, καλημέρα. Θωμά είναι το επίθετό σας, έτσι. Θωμά, επίθετο Διαμαντής όνομα. Μπράβο. Καλημέρα. Ωραία, σας. Κύριε Θωμά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ διαβάζω ότι εκεί στο Metropolitan κάνετε κάτι ρομποτικές πρωτοποριακές επεμβάσεις, λέει, εξωπεριτονεϊκά. Καλά το λέω. Έξω από το περιτόνεο, δηλαδή οι κύλες έξω από το περιτόνεο. Τι είναι αυτά? Στην κοιλιά, λοιπόν, δηλαδή. Να το εξηγήσουμε, για πείτε, λίγο, γιατί η ιατρική ορολογία είναι δύσκολο, ναι, να καταλάβει. Και γλωσσοδέτης. Λοιπόν, μέχρι πρότινος η αποκατάσταση των κοιλών του κοιλιακού τυχώματος γινόταν όταν μπαίναμε μέσα στην κοιλιά. Αυτό εγκυμονούσε κινδύνους να τραυματίσουμε το έντερο ή πιο μακρινούς κινδύνους ήταν να δημιουργηθούν πολλές συμφύσεις. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια τεχνική που θα φτιάξουμε τις χείλες χωρίς να μπούμε μέσα στην κοιλιά. Μπαίνουμε σε ένα ανατομικό σημείο το οποίο δεν υπάρχει. Το δημιουργούμε εμείς. Είναι ανάμεσα στα στρώματα του κοιλιακού τυχώματος. Σε αυτό βέβαια μας βοηθάει πάρα πολύ το ρομποτικό σύστημα. Είναι άσχετο με το λαπαροσκοπικό, το ρομποτικό δηλαδή, κάπως. Προηγουμένως και λαπαροσκοπικά και ρομποτικά έπρεπε να μπούμε στην κοιλιά για να φτιάξουμε τις κύλες. Τώρα πλέον μπορούμε να μπούμε και λαπαροσκοπικά, αλλά μας δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα το ρομπότ και ευχέρεια κινήσεων να μπούμε έξω από την κοιλιά, δηλαδή κάτω από τους μυς και ανάμεσα στη θήκη που τους καλύπτει. Με το ρομπότ μας βοηθάει να ξεκολλήσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο, έτσι ώστε να βρούμε την τρύπα που είναι η κύλη, όπως όλοι ξέρετε, ναι, και να την σειράψουμε με τη βοήθεια του ρομπότ και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε και ένα πλέγμα, έτσι ώστε να πέσει το ποσοστό υποτροπής κάτω από το 1%, στο 0, κάτι. Αυτό που μας βοηθάει. Αυτό μας βοηθάει στο ότι δεν ερχόμαστε σε επαφή με τα σπλάχνα. Και δεν χάνεις τόσο αίμα όπως το χειρουργείο. Δεν χάνουμε αίμα και δεν έχουμε την πιθανότητα του τραυματισμού των σπλάχνων. Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα. Αυτός που έχει κύλη, δηλαδή, αυτός που, ποιος ασθενής τώρα που το ακούει λέει «Α, με αφορά εμένα». Τι έχει δηλαδή αυτός με τι απλή έχει, ιατρική ορολογία? Οι κύλες είναι, στο κοιλιακό τείχομα, είναι ένα χάσμα, μια τρύπα, μια οπή. Η οποία ο ασθενής καταλαβαίνει ότι όπως είναι στην ευθεία το κοιλιακό τείχομα, παρουσιάζει ένα εξόγκωμα εκεί. Μπορεί να είναι ομφαλοκύλη, μπορεί να είναι βουβονοκύλη, μπορεί να είναι μια μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Δηλαδή κύλες, ας πούμε, η κύλη που λέμε. Πολλοί κόσμος έχει. Πολλοίς κόσμος. Είναι η πιο συχνή πάθηση, το πιο συχνό χειρουργείο που πραγματοποιείται στον κόσμο. Και λιγότερο επώδυνο και μένεις και λιγότερο μέσα στο νοσοκομείο από ότι με το κανονικό χειρουργείο. Αμέσως επόμενη ημέρα θα μπορούσαμε να φύγουμε και την ίδια μέρα. Όμως εγώ προτιμώ για μεγαλύτερη ασφάλεια. Για ένα βράδυ, εντάξει. Στην ιατρική δεν υπάρχει χειρουργείο που να μην έχει επιπλοκές. Άρα πάντα φοβόμαστε και πάντα τους κρατάω ένα βράδυ για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αν είναι επομένως, ο άλλος βαρύς, αν είναι βαρύς, μεγάλος βαρύς, υπέρβαρος, ξέρω εγώ, κτλ., βελτιώνεται καθόλου? Είναι ακόμα πιο εύκολο για μας και στους υπέρβαρους, γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα στην κοιλιά και να φουσκώσουμε το περιτόνιο, έτσι ώστε. Γιατί τι συμβαίνει? Όταν φουσκώνουμε την κοιλιά για να χειρουργήσουμε, είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, αυτό πιέζει και τους πνεύμονες. Έτσι, σε ένα παχύσαρκο άτομο υπάρχει δυσκολία και σε όλο αυτό το διάφραγμα. Ναι. Άρα, μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, δεν φουσκώνει η κοιλιά, φουσκώνει μόνο το σημείο που θέλουμε να χειρουργήσουμε. Σε λίγο καιρό θα χειρουργείτε απ' έξω. Θα κάθεστε έτσι, θα κάνετε τα χέρια σας και χωρίς να μας ακουμπάτε καθόλου, θα μας χειρουργείτε. Είναι πάρα πολύ αυτό κοντινό, καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Το σημείο. Άρα είναι μόνο για κύλες, όχι για όγκους. Μόνο για κύλες είναι κύλες, αυτή. Για κύλες λέμε τώρα. Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά μόνο τις κύλες. Είναι όμως πάρα πολλοί κόσμοι που έχει κύλη και μερικοί φοβόνται να τη χειρουργήσουν για αυτό το λόγο. Ή μερικοί τους λένε δεν πετυχαίνει, είναι δύσκολο είναι αυτό. Λοιπόν, καλά που μας το λέτε. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι μεγάλο κίνδυνο στο να μην χειρουργείται η κύλη. Ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η περίσφυξη μια κύλη, η οποία. Τι σημαίνει περίσφυξη? Όταν βγει το έντερο, το έντερο είναι ένα ευγενές όργανο το οποίο έχει περιθώριο ζωής σε κατάσταση περίσφυξης μέχρι 6 ώρες. Στη συνέχεια ισχυμεί και τρυπάει. Επομένως έχουμε μια κοπρανώδη περιτονίτιδα και εκεί δεν πάμε να φτιάξουμε την κύλη, πάμε να σώσουμε τη ζωή του ασθενού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Θωμά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας και σας.